Όπως τοποθετηθήκαμε και στην σχετική συζήτηση του νομοσχεδίου στις Επιτροπές, αφετηρία της τοποθέτησης του Κομμουνιστικού Κόμματος στο παρόν νομοσχέδιο, που πραγματεύεται ένα όντως σύνθετο κοινωνικό ζήτημα απέναντι στα εκρητικά προβλήματα των γυναικών, των υπογόνιμων ζευγαριών, είναι η δωρεάν κάλυψη από το κράτος όλων των εξόδων της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, όπως και του οικογενειακού προγραμματισμού, του προγεννητικού ελέγχου, του τοκετού, με την ολόκληρη στήριξη της νέας μητέρας και του νεογνού, στα πλαίσια ενός δημόσιου και δωρεάν συστήματος υγείας, χωρίς καμία επιχειρηματική δράση. Ένα σύστημα υγείας με έμφαση στην πρόληψη και στηριγμένο σε ένα δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με όλες τις ειδικότητες, ώστε έγκαιρα να αντιμετωπίζονται οι παράγοντες που επιδρούν στη γονιμότητα γυναικών και ανδρών, ανάμεσά τους και οι επιβαρυντικοί παράγοντες των συνθήκων εργασίας, με μέτρα υγείας και ασφάλειας. Τέτοια λοιπόν σύνθετα ζητήματα απαιτούν επιστημονική, κοινωνική έρευνα και φυσικά διεπιστημονική συνεργασία. Τώρα, από την αρχή του νομοσχεδίου ξεκαθαρίζεται ότι σκοπός δεν είναι να υποβοηθήσει τις ανάγκες των γυναικών και των ζευγαριών στην τεκνοποίηση, αλλά να υποβοηθήσει τα κέρδη των επιχειρηματικών κολοσσών που έχουν κυριαρχήσει και σε αυτόν τον τομέα μέσω της παραπέρα ανάπτυξης του αναπαραγωγικού ιατρικού τουρισμού. Η όλη συζήτηση στις Επιτροπές της Βουλής ανέδειξε ότι η όποια θεσμοθέτηση διατάξεων δεν έχει αντίστοιχη επίσης επιστημονική τεκμηρίωση και έρευνα. Μάλιστα, στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου αναφέρεται ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής, οι σημερινοί ρυθμοί διαβίωσης που οδηγούν συνεχώς περισσότερες γυναίκες σε δημιουργία οικογένεια σε μεγαλύτερη ηλικία. Το ακούσαμε και προηγουμένως. Ποιοι είναι όμως αυτοί οι σημερινοί ρυθμοί διαβίωσης για τις χιλιάδες εργαζόμενες ή άνεργες γυναίκες που όντως τορπιλίζουν την επιθυμία τους να δημιουργήσουν οικογένεια και τις αναγκάζουν να το αναβάλουν για το απότερο μέλλον? Είναι ή δεν είναι η γενικευμένη εργασιακή ανασφάλεια, η κυριαρχία των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, η συχνή περιπλάνηση ανάμεσα στην ανεργία και την ολιγόμενη κακοπληρωμένη εργασία, η έλλειψη σταθερού ημερίζου και εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας, η καθήλωση των μισθών σε χαμηλά επίπεδα? Είναι ή δεν είναι το ξύλωμα των συλλογικών συμβάσεων και η επίθεση στα συνδικαλιστικά δικαιώματα, που εκτός των άλλων αφήνει απροστάτευτες τις εργαζόμενες ή ακόμα και τις υποψήφιες εργαζόμενες στην εργοδοτική βία, που τις απολύει όταν μένουν έγκυες ή δεν τις προσλαμβάνει καν αν δηλώσουν στη συνέντευξη ότι επιθυμούν να κάνουν παιδί? Είναι ή δεν είναι η εντατικοποίηση της εργασίας που επιβαρύνει ιδιαίτερα τον γυναικείο οργανισμό, δημιουργώντας και προβλήματα υπογονιμότητας και άλλα? Είναι ή δεν είναι οι συνθήκες της εκρηκτικής ακρίβειας, η αγωνία σχετικά με το πώς θα καλυφθούν το ενίκιο, τα ενίκια, το ενίκιο, ο λογαριασμός του ρεύοντος, το κόστος των βασικών ειδών διαβίωσης? Ή αντίστοιχα η συνεχής υποβάθμιση και η εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής προστασίας του παιδιού και της μητρότητας που επιβαρύνουν τα νέα ζευγάρια της εργατικής λαϊκής πλειοψηφίας, τις νέες γυναίκες? Αυτά είναι τα αντικειμενικά εμπόδια που επιδρούν στις δημογραφικές εξελίξεις και στην υπογεννητικότητα μαζί με άλλους οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς παράγοντες, οι οποίοι αντανακλούνται στις σχέσεις των δύο φύλων, στις διαπροσωπικές σχέσεις, στις σχέσεις συμβίωσης. Για αυτά τα ζητήματα η σημερινή κυβέρνηση αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις τηρούν σιγή ηχθείως. Γιατί στην πραγματικότητα πρόκειται για τις αντιλαϊκές ακριβώς ράγες της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαχρονικά των κυβερνήσεων που οδηγούν στον κατακαιρματισμό της κοινωνικής ζωής της γυναίκας, φέρνοντας σε αντιπαράθεση το δικαίωμά της στην εργασία με την κοινωνική ανάγκη προστασίας της μητρότητας κατ' επέκταση της οικογένειας. Σε τελική ανάλυση, παρουσιάζεται το ζήτημα ατομικής ευθύνης και ικανότητας της γυναίκας η επιλογή ανάμεσα στην επαγγελματική ανέλυξη και στη δημιουργία οικογένειας. Κριτήριο λοιπόν για την εν λόγω νομοθετική πρωτοβουλία δεν είναι η αξιοποίηση των επιστημονικών, τεχνολογικών επιτευγμάτων της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής για τις ανάγκες των γυναικών και των νέων ζευγαριών. Κριτήριο αποτελεί η προσπάθεια της σημερινής κυβέρνησης, όπως και των προηγούμενων, να διαχειριστούν τα αδιέξοδα που διαμορφώνει η ανάγκη αύξησης της γυναικείας απασχόλησης για την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των καπιταλιστών, χωρίς όμως μέτρα προστασίας της μητρότητας και στήριξης της οικογένειας. Και στο πλαίσιο αυτό άλλωστε, επιχειρηματική κολοσσή στο πρόσφατο παρελθόν
επιδοτούσαν την κρυοσυντήρηση των οαρίων των γυναικών υπαλλήλων τους και το παρουσίαζαν ως κίνητρο μάλιστα για την προσέλκυση περισσότερων γυναικών που θέλουν να αφοσιωθούν στην καριέρα, χωρίς να θυσιάσουν τη μητρότητα και τη δημιουργία οικογένειας. Αν δείτε στη σελίδα του ΙΑΣΟ, διαφημίζεται ως πρόεδρος για παράδειγμα, το παράδειγμα της Apple, της Google, της Meta, του Facebook κτλ. Προφανώς κριτήριο αυτών των κολοσσών δεν ήταν η διευκόλυνση της εργαζόμενης γυναίκας, αλλά ο υπολογισμός του ωφέλους για τα επιχειρηματικά συμφέροντα, εκτιμώντας με βάση έρευνες ότι οι γυναίκες είναι πιο παραγωγικές όταν δεν τις αποσπούν οι καθημερινές ευθύνες φροντίδας των παιδιών της οικογένειας. Άλλωστε, στη χώρα μας υπάρχει απόλυτη κυριαρχία των ιδιωτικών επιχειρήσεων και σε αυτόν τον τομέα της υγείας. Στην Ελλάδα, με βάση τα δεδομένα της Εθνικής Αρχής Ιατρικός Υποβοηθούμενας Αναπαραγωγής, για το 2018 πραγματοποιήθηκαν περισσότερο από 15.000 κύκλοι υποβοηθούμενες αναπαραγωγής και γεννήθηκαν πάνω από 2.500 παιδιά ετησίως, σε σύνολο 85.000 περίπου τοκετών το χρόνο. Αντίστοιχα, από τις περίπου 55 μονάδες ιατρικώς υποβοηθούμενες αναπαραγωγής και τράπεζες κρυοσυντήρησης που λειτουργούν στη χώρα μας, όπως αποτυπώνεται στον κατάλογο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενες Αναπαραγωγής, η συντριπτική πλειοψηφία είναι οι ιδιωτικές δομές. Και μόνο οι 6 εξ αυτών, μονάδες δηλαδή, υποβοηθούμενες αναπαραγωγής και 5 τράπεζες κρυοσυντήρησης υπάρχουν στα δημόσια νοσοκομεία και από ένα στο Ναυτικό Νοσοκομείο της Αθήνας. Βέβαια, και σε αυτές τις υπηρεσίες των δημόσιων νοσοκομείων δεν υπάρχει το αναγκαίο επιστημονικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, ο αναγκαίος εξοπλισμός για τις αναγκαίες διαγνωστικές, προληπτικές εξετάσεις και τον προγεννητικό έλεγχο, οι οποίες πρέπει να γίνονται σε καθορισμένη ημερομηνία. Το αποτέλεσμα είναι η γυναίκα, το νέο ζευγάρι να αναγκάζονται να απευθύνονται και να τις χρυσοπληρώνουν στα ιδιωτικά μεγαθύρια της υγείας. Και έρχεται η κυβέρνηση και διαφημίζει ως τομή τη θεσμοθέτηση κρυοσυντήρησης για κοινωνικούς λόγους και όχι ιατρικούς. Με δεδομένο ότι οι αντίστοιχες δομές στο δημόσιο σύστημα υγείας είναι ελάχιστες, αλλά και η ίδια η διαδικασία λήψης του γεννητικού υλικού για κρυοσυντήρηση είναι ιδιαίτερα δαπανηρή, σε περίπτωση που η κρυοσυντήρηση γεννητικού υλικού δεν γίνεται για ιατρικούς λόγους, ποιος θα καλύψει το κόστος? Πολύ περισσότερο που όσο μεγαλύτερη είναι η γυναίκα που επιλέγει την ηλικιακά, που επιλέγει την κρυοσυντήρηση για μη ιατρικούς λόγους, τόσο περισσότεροι κύκλοι διέγερση των οθικών θα απαιτούνται για να εξασφαλιστεί ο ικανοποιητικός αριθμός των οαρίων. Αντίστοιχα, στις διατάξεις του νομοσχεδίου δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για το δυσβάστατο κόστος για τις υπηρεσίες της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, όταν είναι γνωστό ότι οι γυναίκες, τα ζευγάρια, ακριβοπληρώνουν τις σχετικές διαδικασίες. Κάθε προσπάθεια εξωσωματικής κοστίζει περίπου 3.000 ευρώ. Ενώ πανάκριβα είναι και τα φάρμακα, τα απαιτούμενα φάρμακα, για τα οποία ο ΕΟΠΗ αποζημιώνει ένα μικρό τους μέρος. Ποιος θα αναλάβει λοιπόν να καλύψει τα έξοδα που βαραίνουν τα νέα ζευγάρια, τις γυναίκες της εργατικής λαϊκής οικογένειας? Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση επιδιώκει να ενισχυθεί όχι μόνο η εγχώρια πελατεία των επιχειρηματικών κολοσσών της υγείας, αλλά και η παραπέρα ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού, το οποίο οι υπηρεσίες της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής θεωρούνται το δυναμικότερο τμήμα. Έτσι, με αυτό το κριτήριο προωθείται κυρίως και η πολυδιαφημισμένη αύξηση, και κουβέντα πολύ υπήρξε και στις επιτροπές, αύξηση του επιτρεπτού ορίου ηλικίας της γυναίκας στα 54 έτη, αφού είχε ήδη επιμηκυνθεί από τα 50 στα 52 εξαιτίας των καθυστερήσεων στις αντίστοιχες διαδικασίες λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας. Λαμβάνοντας υπόψη παράλληλα τα όσα έχουν υποθεί από την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενες Αναπαραγωγές, ότι η αύξηση του ανώτερου επιτρεπτόμενου ορίου ηλικίας για να υποβληθεί μια γυναίκα στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή ενισχύει τον ιατρικό τουρισμό της χώρας, αντίστοιχα καθιστώντας, όπως αναφέρεται, το περιβάλλον στην Ελλάδα εξαιρετικά φιλικό για τα υπογόνιμα ζευγάρια που ταξιδεύουν στην πατρίδα μας, και με δεδομένο το ότι το νομοθετικό πλαίσιο στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες αποκλεί από τις θεραπείες υποβοηθούμενες αναπαραγωγής γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας των 45 ετών, αναδεικνύει υπερήτρανα πως ο ανταγωνισμός ανάμεσα στους επιχειρηματικούς ομίλους της υγείας των διάφορων ευρωπαϊκών χωρών υπερβαίνει ακόμα και αυτό
το επιστημονικό κριτήριο και την διεπιστημονική συνεργασία. Συνεπώς, με το παρόν νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, όχι μόνο δεν βελτιώνεται, αλλά αντίθετα εδραιώνεται το σημερινό προβληματικό τοπίο στον τομέα της ιατρικός υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Γιατί κριτήριο παραμένουν τα κέρδη των ιδιωτών, των επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον χώρο. Και φυσικά όχι οι ανάγκες των γυναικών και των υπογόνιμων ζευγαριών. Συγχρόνως αναδεικνύεται και σε αυτό το ζήτημα η εξής αντίφαση στα πλαίσια φυσικά του καπιταλιστικού συστήματος, ότι από τη μία οι δυνατότητες που δημιουργεί η πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας για τη βελτίωση της ζωής και της υγείας των γυναικών, των νέων ζευγαριών, και από την άλλη οι παρενέργειες που συνεπάγεται η μετατροπή των επιστημονικών κατακτήσεων σε εμπορεύματα και η αξιοποίησή τους με βάση το κριτήριο του κέρδους. Να λοιπόν γιατί απέναντι στις κυβερνητικές καινοτομίες που παρουσιάζονται μάλιστα προκλητικά και ως ρυθμίσεις που διασφαλίζουν τα δικαιώματα των γυναικών, απάντηση είναι η απέτηση για μέτρα ουσιαστικής στήριξης και προστασίας της μητρότητας, ενίσχυσης των νέων ζευγαριών, διεκδίκηση για πλήρη κάλυψη από το κράτος όλων των εξόδων προγεννητικού, της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, το κετού και άλλα μέτρα. Τώρα, πέρα από την κριτική σε ό,τι αφορά την επέκταση του ορίου ηλικίας, δηλαδή των γυναικών, και το γεγονός ότι όντως είναι σύνθετα, ακουμπάει και το νομοσχέδιο, αλλά και η ρύθμιση αυτή σε σύνθετα κοινωνικά ζητήματα, που κατά τη γνώμη μας δεν μπορούν να επιλύονται με οριζόντια νομοθετικά μέτρα, αλλά χρειάζεται επιστημονική συνεργασία και εξειδικευμένη προσέγγιση. Και αυτό αναδείχθηκε και από εκπροσώπους της επιστημονικής κοινότητας, συγκεκριμένα του Προέδρου της Εμβριολογικής Εταιρείας. Και μάλιστα γύρονται σοβαρά ζητήματα αναφορικά με την ασφάλεια της υπερόψιμης πάνω από την ηλικία δηλαδή των 45 ετών εγκυμοσύνης. Γι' αυτό άλλωστε και σε μια σειρά χώρες δεν επιτρέπεται. Όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία της εγκύου, τόσο μεγαλύτερη είναι η κίνδυνη για την υγεία τόσο της ίδιας, ακόμα και με τη ζωή της, όσο και του εμβρίου, του νεογνού. Επίσης, μια σειρά ζητήματα που αφορούν τις επιπτώσεις στην ομαλή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, γονέων μεγάλης ηλικίας, ακόμα μελετώνται. Αλλά η κυβέρνηση όλα αυτά για μία ακόμα φορά τα θυσιάζει. Που στο βωμό της ενίσχυσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον χώρο της υγείας. Έτσι, για παράδειγμα, η κρυοσυντήρηση για κοινωνικούς λόγους μετατρέπεται σε ένα ακόμα πεδίο κερδοφορίας για τους επιχειρηματικούς ομίλους, οι οποίοι εγκομιάζουν το υποσυζητήσει νομοσχέδιο. Αν λάβει μάλιστα κανείς υπόψη του την παντελή απουσία προγραμμάτων οικογενειακού προγραμματισμού, έγκυρης επίσημης υπεύθυνης ενημέρωσης των γυναικών που θέλουν να τεκνοποιήσουν, μιλάμε για μία ακόμα περίπτωση εμπορίου ελπίδας με μοναδικούς ωφελημένους τελικά τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα. Ακόμα και στην Αυστραλία, το είπαμε και στην Επιτροπή, τον Καναδά, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο. Η ευθύνη για την αποδοχή της όποιας ηλικίας της γυναίκας που πρόκειται να υποβληθεί σε εξωσωματική γονιμοποίηση ανήκει στο γιατρό, που παίρνει την απόφασή του σύμφωνα με το επιτρεπτό της συνολικής εικόνας της υγείας της γυναίκας. Αντίστοιχα, η επιδίωξη να λυθούν οι ζητήματα των παράνομων συναλλαγών μεταξύ του δότη και του λήπτη, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση, δεν αντιμετωπίζεται απλώς μέσω της προτινόμενης διάταξης, απλώς η μονάδα ιατρικός υποβοηθούμενης αναπαραγωγής παίζει τον ρόλο του μεσολαβητή. Αν ήταν δωρεάν όλη η διαδικασία, αποκλειστικά από δημόσια νοσοκομεία, δεν θα γύρωναν τέτοια ζητήματα, αφού η όλη διαδικασία λήψης και κρυοσυντήρησης γεννητικού υλικού δότη ή δότριας γίνεται στα πλαίσια της κυριαρχίας του υπερευνοτοποιημένου συστήματος υγείας και στον τομέα της ιατρικός υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Επίσης, προβληματική είναι και η διάταξη για την παρένθετη μητρότητα, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της ιδιωτικοποίησης λειτουργιών της Εθνικής Αρχής της Ιατρικός Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Και με βάση αυτή, ο τρόπος και η διαδικασία ανέβρεσης παρένθετης μητέρας ανάγεται σε υπόθεση της Εθνικής Αρχής Ιατρικός Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Έρονται οι όποιες νομοθετικές ασφαλιστικές δικλείδες που έθεταν έστω κάποια εμπόδια στην ακραία μορφή εμπορευματοποίησης του γυναικείου σώματος μέσω της παρένθετης μητρότητας. Έτσι λοιπόν, αντί να αντιμετωπιστούν οι κραυγαλαίες περιπτώσεις που φτάνουν στο σημείο να αναπαράγονται αγγελίες για νέες άνεργες από ανάλογα γραφεία ευρέσεως εργασίας, ώστε να γίνουν παρένθετες μητέρες έναντι αμοιβής 15 έως 20.000 ευρώ,
ανοίγεται το δρόμο για να επεκταθούν. Αντίστοιχα, σε ό,τι αφορά, κύριε Πρόεδρε, δώστε μας λίγο χρόνο, γιατί είναι σημαντικό, θεωρούμε, το νομοσχέδιο. Αντίστοιχα, θεωρούμε ότι το δικαίωμα του ατόμου να προχωράσει σε κρυοσυντήρηση του μη γονιμοποιημένου γενετικού υλικού, χωρίς τη συνέννηση του συζύγου ή του προσώπου με το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, εδώ υποτίθεται ότι επιδιώκεται η άρση κραυγαλαίων αναχρονισμών στον νόμο, ώστε να μην εξαρτάται η απόφαση της γυναίκας από τη συνέννηση του συζύγου, συντρόφου της. Όμως στην πράξη δεν επιλύει τα ζητήματα της ουσιαστικής συνεννόησης του ζευγαριού. Αυτά εξάλλου χρειάζονται δωρεάν υπηρεσίες οικογενειακού προγραμματισμού, συμβουλευτική ζεύγος και δεν λύνονται με ραβασάκια από τις μονάδες ιατρικώς υποβοηθούμενες αναπαραγωγής. Πιο σύνθετα αντίστοιχα είναι το ζήτημα ή η πρόβληψη, αν θέλετε, για την περίπτωση του θανάτου του συζύγου συντρόφου. Διατηρεί τη διάταξη που σε αυτό το ενδεχόμενο δεν ολοκληρώνεται η μεταβίβαση του γονιμοποιημένου γενετικού υλικού. Θεωρείται ότι η συνέννηση ανακλήθηκε με εξαίρεση την περίπτωση που ο σύζυγος, ο σύντροφος, έπασχε από ασθένεια που συνδέεται με πιθανό κίνδυνο στηρότητας ή να υπήρχε κίνδυνος θανάτου του και ο σύζυγος ή ο μόνιμος σύντροφος της γυναίκας να έχει συνενέσει με συμβολιογραφικό έγγραφο και στη μεταθανάτη τεχνική γονιμοποίηση. Δηλαδή, πρέπει να ισχύουν και οι δύο προϋποθέσεις για να προχωρήσει η διαδικασία μετά το θάνατο του συντρόφου, του συντρόφου ή του συζύγου. Επίσης, προβληματική είναι και η διάταξη περί ανωνυμοποίησης ή γνωστοποίησης πληροφοριών τρίτου δότη, γιατί είναι πιθανό να δημιουργηθούν προβλήματα, αλλά και επίσης δεν υπάρχει κανένα και εδώ επιστημονικό δεδομένο. Αντίστοιχα, ιδιωτικοποιούνται ακόμα και οι υπηρεσίες λειτουργίας της Εθνικής Αρχής με τη διαδικασία της ανάθεσης έργου στο όνομα της υποστελέχωσης της υπηρεσίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για το επιστημονικό έργο. Και αντίστοιχα, νομιμοποιείται η δυνατότητα της Αρχής να δέχεται χορηγίες από ιδιώτες και ιδιωτικά κοινοφιλή ιδρύματα και να συνάπτουν συμβάσεις προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και άλλα πολλά. Έτσι, η πρόβλεψη για την εξαίρεση των μονάδων ιατρικώς υποδοδεχούμενης αναπαραγωγής και τραπεζών κρυοσυντήρησης, καθώς και των προσώπων που ασκούν εκτελεστικές αρμοδιότητες σε αυτές κατά τον χρόνο που τις ασκούν, είναι κατά τη γνώμη μας προσχηματική. Αναφορικά με το σκοπό της διευκόλυνσης λειτουργίας των επιχειρήσεων. Ναι. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό και προβλέπονται οι μονάδες ιατρικών υποβοηθούμενων να εγκαθίστανται και να λειτουργούν εντός κτηριακών εγκαταστάσεων. Εδώ πρόκειται προφανώς για διάταξη που διευκολύνει την επιχειρηματική δραστηριότητα. Και ερχόμαστε στα ζητήματα αλλαγής των χαρακτηριστικών φύλων ανηλίκων, intersex ατόμων. Οι διατάξεις του νομοσχεδίου που προτείνονται δεν εξασφαλίζουν τη δωρεάν ολόπλευρη επιστημονική κοινωνική στήριξη των intersex ανθρώπων, με διεπιστημονική συνεργασία από την πρώτη στιγμή της γέννησής τους και όχι μόνο εν ώψη συγκεκριμένων ιατρικών πράξεων και θεραπείων. Ενώ αντίστοιχη κοινωνική στήριξη χρειάζονται και οι γονείς από την πρώτη μέρα γέννησης του παιδιού και όχι όταν φτάσει στο 15ο έτος ηλικίας. Αυτό άλλωστε επισημαίνεται και από τους εκπροσώπους των intersex και των οικογενειών τους. Σε αυτά τα πλαίσια θα έπρεπε λοιπόν να προβλέπονται αντίστοιχες εξειδικευμένες δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες και υποδομές με αντίστοιχη επιστημονική κοινωνική έρευνα για τα intersex άτομα στην Ελλάδα. Και συγκεκριμένα, η διεπιστημονική στήριξη θα έπρεπε να στηρίζεται στη συνεργασία παιδιάτρων, ενδοκρινολόγων, ουρολόγων, χειρουργών, γενικών παθολόγων, παιδοψυχιάτρων, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών με αντίστοιχη ειδίκευση. Αυτές λοιπόν είναι οι προϋποθέσεις για να στηρίζεται με ουσιαστικό τρόπο η ατομική απόφαση κάθε intersex παιδιού με ελεύθερη συνένεση να προχωρήσει στην ολική ή μερική αλλαγή των χαρακτηριστικών φύλων, χωρίς να υφίστανται τραυματικές εμπειρίες τόσο του ίδιου όσο και η οικογένειά του. Αυτές λοιπόν είναι οι προϋποθέσεις ώστε και η απόφαση του ειρηνοδικείου να στηρίζεται στην αντίστοιχη γνωμάτευση με κριτήριο το συμφέρον του παιδιού. Αντίστοιχη επιστημονική κοινωνική στήριξη βέβαια χρειάζεται και σε όλη την πορεία της ζωής ενός intersex ανθρώπου, ακόμα και μετά την ενηλικίωση. Συνεπώς, η γνωμάτευση της Διεπιστημονικής Επιτροπής είναι αναγκαία και μετά την ηλικία των 15 ετών, ώστε να διασφαλίζονται όλες οι ασφαλιστικές δικλείδες για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών. Έτσι. Και φυσικά και εδώ δεν παρουσιάστηκαν από το Υπουργείο, από τον Υπουργό, αντίστοιχα επιστημονικά δεδομένα. Κλείνω με τούτο, κύριε Πρόεδρε. Με βάση λοιπόν τα όσα αναφέραμε, αλλά και με κάποιες διατάξεις που είναι στο υπόλοιπο κομμάτι του νομοσχεδίου, που επιβεβαιώνουν την πολιτική
της κινητικότητας, των μεταθέσεων, των αποσπάσεων, ανακύκλωσης ενός του προσωπικού που αξιοποιείται από την κυβέρνηση προκειμένου να καλύπτει τρύπες ανοίγοντας άλλες τρύπες που μα βρίσκουν αντίθετος. Επί της αρχής καταψηφίζουν το νομοσχέδιο και φυσικά επί της τροπολογίας του Υπουργείου Υγείας θα έχουμε τον χρόνο να τοποθετηθούμε. Ευχαριστώ.